Οι συζητήσεις της κυβέρνησης με τους τραπεζίτες συνεχίζονται εξ αποστάσεως, έτσι ώστε ο νέος νόμος να ψηφιστεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση εγκαταλείπει το αρχικό της σχέδιο που ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της κάλπης, μετά και τις αντιδράσεις από την πλευρά των θεσμών και Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι κάνουν λόγο για επιτακτική και άμεση ανάγκη λύση του προβλήματος των κόκκινων δανείων. Έτσι, αναγκάστηκε να αποδεχτεί ως βασικά κριτήρια για τη δυνατότητα απαγωγής στο νέο καθεστώς προστασίας όχι το ύψος της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας, αλλά το ύψος του δανείου και το εισόδημα του ετούντος προστασία. Προκειμένου να αποκλειστούν οι κακοπληρωτές, ο κόφτης θα είναι το ύψος του δανείου. Στην περίπτωση αυτή, είναι πιθανόν η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να διατηρηθεί στις 200.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι το συνολικό χρέος του οφειλέντη δεν ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσό. Το πλαφόν που συζητήθηκε ήταν 100.000 ευρώ και αφορά τα συνολικά χρέη του δανειολήπτη από κάθε είδους χρηματοδότηση που έχει λάβει στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν επιπλέον κριτήρια για τη χορήγηση επιδότησης μηνιαίας δόσης κατά το 1 τρίτο από το κράτος. Οι αιτήσεις θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί εντός των τριών μηνών από την ψήφιση του νόμου. Μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι πάνω από 2,3 εκατομμύρια δάνεια όλων των κατηγοριών επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά είναι προβληματικά καθώς βρίσκονται σε καθυστέρηση πάνω από 90 μέρες. Από αυτά 300.000 και πλέον είναι τα κόκκινα στεγαστικά.